Έχουμε καταγγελίες από πλευράς των Κούρδων για χρήση χημικών. Φόρο. Έχουμε καταγγελίες από την. Έχουμε και πλάνα που μας έχει στείλει τουρκικό δορυφορικό δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σκληρή εικόνα. Προειδοποιούμε. Έχουμε κάνει και επεξεργασία ώστε να μην σοκαριστεί ο κόσμος. Θεούλη μου, λέμε τώρα εδώ. Βλέπουμε εδώ ένα αγοράκι 10 με 12 χρονών να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης Αλ-Τάμρ. Είναι στα περίχωρα του Ρας Αλ-Αϊντ. Είναι η πόλη στην οποία έγιναν οι σκληρότερες μάχες μεταξύ Τούρκων και Κούρδων για την κατάληψη, ώστε να κλείσει η ζώνη ασφαλείας προσωρινά στο μήκος των 120 χιλιόμετρων. Οι Κούρδοι λοιπόν κατηγορούν τους Τούρκους ότι κάνουν χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων, βομβών ναπάλμ και λευκού φωσφόρου. Είναι χημικά όπλα τα οποία έχουν απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες από διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι κουρδικές καταγγελίες είναι αληθείς, η Τουρκία μπορεί να κατηγορηθεί και να παραπεμφθεί για εγκλήματα πολέμου. Το αγοράκι φέρει εγκάβματα στο μεγαλύτερο μέρος του κορμιού του, κλαίει, ουρλιάζει από τους πόνους και παρακαλάει τον μπαμπά του. Του λέει: Μπαμπά, πάρε τον πόνο, πάρε το κάψιμο. Λίγο αργότερα βλέπουμε την εικόνα που ησυχάζει κάπως. Είναι γιατί βρέθηκε στο νοσοκομείο μια τελευταία δόση μορφίνης που χορηγήθηκε στο παιδί ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί από τους πόνους. Αυτή είναι η σκληρή εικόνα του πολέμου. Τι να αναλύσεις, Μαργαρίτα, τι να εξηγήσεις, τι να πεις. Οφείλουμε να πούμε ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας υπάρχουν και κάποιες σποραδικές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Συνεχίζονται πάλι στην ίδια περιοχή. Μιλάμε για σποραδικές παραβιάσεις. Έχουν ακουστεί πυράφλια, το έχουν επιβεβαιώσει και ξένοι ανταποκριτές που μεταδίδουν από την περιοχή των μαχών. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι από την πλευρά των Κούρδων. Οι Κούρδοι δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι την επόμενη Τρίτη, που είναι η τελευταία διορία για την κατάπαυση του πυρός, και το τι θα ακολουθήσει είναι το σημαντικότερο όλων.